Περιμένουμε σε μια ώρα το τι θα γίνει. Εντάξει, η θέση του Παναθηναϊκού είναι ξεκάθαρη. Θέλει στα play-off να έρθουν όσο να δουν καλύτεροι ξένοι διαιτητές. Να μην έχουμε φαινόμενα Νταμπάνοβιτς και πάλι. Αυτή είναι η θέση του, είναι ξεκάθαρη και νομίζω αυτό θα τονιστεί και στη συνάντηση που θα γίνει. Έτσι. Και γενικά ο Παναθηναϊκός είναι υπέρ του 50-50, όλα να κρίνονται στο γήπεδο και τίποτα στο παρασκήνιο. Φαίνεται να είναι μοναχικό στο δρόμο αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό θα τονιστεί και σήμερα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να πούμε ότι είχαμε τα παιχνίδια διεθνών το Σαββατοκυριακό. Ο Σπόραρ δεν έπαιξε καθόλου. Απλά στο πρώτο παιχνίδι της Σλοβενίας ήταν εκτός αποστολής, χθες ήταν στον πάγκο. Η αίσθησή μου ότι είναι καλύτερο, ότι είναι καλά. Θα το δούμε όμως, θα πρέπει να γυρίσει. Βέβαια. Την Τρίτη να τον δει ο προπονητής, να τον δει και το ιατρικό team και να δούμε αν θα ξεκινήσει άμεσα προπόνηση για να διαθέσουμε σε την Κυριακή. Ο Ιωαννίδης εχθές αποκλείστηκε γιατί είχε ακόμα ενοχλήσεις στο σημείο που είχε κάνει 6 ενέσεις για να παίξει. Επίσης είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πιστεύω ότι λογικά θα είναι έτοιμος και αυτός, αλλά άλλο τι πιστεύω και άλλο το τι θα συμβεί την Τρίτη. Mm-hmm. Άρα την Τρίτη είναι σημαντική προπόνηση για Σπόραρ και Ιωαννίδη. Εκεί θα δούμε σε τι κατάσταση είναι και οι δύο και ποιος από τους δύο ή και οι δύο αν θα είναι διαθέσιμοι το μάτς της Κυριακής με τον Βόλο. Έκανε δύο πάρα πολύ καλά παιχνίδια ο Τσέρι με τη Σλοβενία. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Και χθες ήταν πάρα πολύ καλό και στο παιχνίδι που έγινε την Πέμπτη. Ήταν κορυφαίος παίκτης της Σλοβενίας στο χθεσινό παιχνίδι με την εθνική του ομάδα. Ήταν ο κινητήριος μοχλός, είχε πολλά τρεξίματα, ήταν πολύ καλός στη δημιουργία. Γενικά έδειξε ότι είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αντίθετα, ο Βέρμπιτς, παρά το γεγονός ότι πήρε δύο παιχνίδια, βασικός, δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο. Χθες λίγο στο ένα γκολ έχει μια συμμετοχή. Διάθεση είχε και προσπαθούσε. Τι φάση του βγαίνουν. Δεν του βγαίνουν οι φάσεις. Ναι. Μάλιστα, χθες έπαιξε στην αρχή αριστερό εξτρέμ και μετά πέρασε δεξί εξτρέμ. Και ο Μάγνουσον είχε ένα κακό βράδυ η εθνική του στη Βοσνία. Όπου δέχτηκε 3 γκολ. Και εκεί έπεσε σε μια κακή βραδιά η εθνική Ισλανδίας και δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει και ο Μάγνουσον. Δηλαδή, επηρεάστηκε και από αυτήν την αποδοχή τη Ισλανδία. Και χθες ήταν ξεκούραστο. Απόγευμα γιατί παίζαμε με τον Λιχτενστάιν. Δεν μπορεί να μπει σε κριτική το χθεσινό παιχνίδι. Τώρα δεν έχει καμία πίεση η άμυνα της Ισλανδίας για να πούμε για το Μάγκνουσον κάτι. Απλά για άλλη μια φορά, επειδή το είδα το μας. Για άλλη μια φορά πέναγε μπάλα από τα πόδια και την έδινε με πολύ μεγάλη ευκολία με το αριστερό γιατί ξέρουμε ότι αυτό το έχει. Έτσι. Ο στόχος τώρα είναι όλοι αυτοί να γυρίσουν την Τρίτη και να είναι υγιείς. Να τους έχει στη διάθεσή του ο Γιωβάνοβιτς και να μπορέσει στα παιχνίδια 3 που απομένουν μέχρι τη διακοπή του Πάσχα να είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι για να επιλέξει ποιος θα βάλει. Τώρα είναι δύσκολη δουλειά των προπονητών. Θα υποδεχτούν παιδιά από εθνικές ομάδες. Να πούμε για τον Κουρμπέλη, ο οποίος είχε αυτό το μυϊκό. Είναι καλύτερα, γιατί πήγε από την Παρασκευή στην προπόνηση. Είναι καλύτερα, θα μπει στις προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Τώρα για την Κυριακή δεν το βλέπω. Ναι. Θα μου κάνει έκπληξη να τον έχει. Να ζοριστεί. Για αποστολή, να τον έχει αποστολή, να τον έχει στον πάγκο, εφόσον και αν μπορεί. Αλλά σίγουρα όμως θα είναι έτοιμος για τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Ναι. Για τα μάτια με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Θα γίνει την άλλη Τετάρτη το ένα και την άλλη Κυριακή το άλλο. Ναι, αρχίζει μεγάλο σπίτι τώρα. Κοίταξε, υπάρχουν τρία παιχνίδια μέχρι το Πάσχα. Και όταν επιστρέψουν από το Πάσχα υπάρχουν. Και τέσσερα για τους άλλους. Πέντε παιχνίδια στη σειρά, με το κύπελο λέει. Ναι, ναι, ναι. Μετά υπάρχουν πέντε παιχνίδια στη σειρά. Είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Πέντε είπα ή έξι. Έξι είπα. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, πέντε.